δεν περίμενα, ρε παιδί μου, και ειδικά σε μια μικρή πόλη κάτι τέτοιο. Είδα μια κινητοποίηση της αστυνομίας και νόμισα ότι είχε γίνει κάποια ληστεία. Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του το απόγευμα της Τρίτης ένας ξανθιώτης ασφαλιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 55χρονο, τον οποίο βρήκε νεκρό στο ασφαλιστικό του γραφείο, στην οδό Τσιμισκή και Καραολή, η κόρη του. Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για δολοφονία. Το γραφείο του γνωστού ασφαλιστή βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης, ενώ οι περιοικοί τονίζουν στην κάμερα του ένα channel ότι δεν άκουσαν τίποτα. Δεν είχε δώσει. Δεν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή εδώ πέρα. Ήταν ένας, πιστεύω, επιχειρηματίας έντιμος και φιλήσυχος. Έχει έρθει, όπως μου είπαν, εδώ για καφέ, αλλά δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω πετύχει εγώ. Χθες που μαζεύτηκαν εδώ πέρα και ήρθαν, ρε παιδί μου, και να μας βλέπουν από τις κάμερες μας, αυτό, όχι κάτι άλλο. Ο νεκρός βρέθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα πεσμένος στο γραφείο του. Τη σκηνή του εγκλήματος εξέτασε άμεσα συνεργείο της σήμανσης, ενώ λίγο πριν από τις 7 το πρωί έφτασε ο ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι το θύμα πυροβολήθηκε γύρω στις 10 το πρωί στη θωρακική χώρα, στο σημείο της καρδιάς. Για το πρώτο περιστατικό που ήταν ανθρωποκτονία, ήταν πυροβολισμός στη θωρακική κοιλότητα μπροστά και με πύλη εισόδου και πύλη εξόδου από πίσω. Ήταν σε κοντινή απόσταση πυροβολισμός. Και πέρασε σφαίρα από την καρδιά. Εννοείται ότι έγινε ρήξη και εσωτερική αιμορραγία. Πέθανε ο άνθρωπος επί τόπου. Τώρα ερευνάται η υπόθεση. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, καθώς και πιθανό οπτικό υλικό από την κίνηση στην οδό της οικοδομής, αλλά και τις οδούς Καραολή και Τσιμισκή. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στην τοπική κοινωνία. Αίσθηση άλλωστε προκαλεί το γεγονός ότι κάτι τέτοιο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στο κέντρο της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα σχεδίασε να κάνει κάποιες νέες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως είχε σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ακόμα ένα περιστατικό συνετάραξε την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Στις 10.30 το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του γνωστός ξανθιώτης επιχειρηματίας. Αρχικά η αστυνομία απέκλεισε την οδό Βενιζέλου δίπλα στα δικαστήρια και στη συνέχεια εντόπισε νεκρός στο διαμέρισμά του σε οικοδομή της οδού τον 54χρονο επιχειρηματία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας βρέθηκε σε λίμνη αίματος με όπλο στο χέρι του, ενώ από τις 2 μετά το μεσημέρι τον είχε αναζητήσει η οικογένειά του και οι φίλοι. Η ώρα θανάτου τοποθετείται το απόγευμα προς τη νύχτα. Περισσότερα για τις συνθήκες θανάτου θα γίνουν γνωστά μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Ο ίδιος αυτόχειρας αυτοκτόνησε με το πιστόλι στο κεφάλι. Δεξιά κροταφική χώρα πύλη εισόδου και αριστερά κροταφική πύλη εξόδου. Βολίδα δεν βρέθηκε και προς το παρόν και αυτό ερευνάται με αποτυπώματα και αιτίες αυτοκτονίας, γιατί αυτοκτόνησε ο ίδιος. Αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι είναι αυτοκτονία. Μάλιστα. Στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη υπήρχαν ίχνη πάλης, άμυνας? Όχι, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη. Μάλιστα. Στην πρώτη ήταν έγκλημα εμψυχρό δολοφονία και στη δεύτερη, αφού μόνος του ήταν ο ίδιος και κανένας δεν ήταν δίπλα του εκείνη τη στιγμή, ούτε υπήρχαν. Δηλαδή καθαρά περιστατικά. Υποβλήθηκαν σε τοξικολογικές εξετάσεις? Όχι. Ούτε στην πρώτη, γιατί βρέθηκε το πρωί, ούτε στη δεύτερη, γιατί αργά απόγευμα και ο ίδιος αυτόχειρα, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κάνουμε εξετάσεις. Ο γνωστός επιχειρηματίας ήταν παντρεμένος με 2 παιδιά, ήταν στην πόλη της Ξάνθης, ενώ η οικογένειά του βρισκόταν σε εξοχικό της οικογένειας σε παραλία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε οικονομικά ή άλλα προβλήματα. Η αστυνομία ερευνά το σκηνικό, ενώ άνδρες της ομάδας Δίας βρέθηκαν για λίγο και στο κατάστημά του. Σύμφωνα με το Ξάνθη2.gr, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των 2 περιστατικών, ενώ το όπλο του αυτόχειρα είναι διαφορετικού διαμετρήματος από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Το ασφαλιστικό γραφείο του ενός και η επιχείρηση του άλλου με τα οπτικά είδη βρίσκονται ακριβώς στην ίδια συνοικία και το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Στο τέλος της οδού βρίσκεται το ασφαλιστικό γραφείο, ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται το κατάστημα με τα οπτικά είδη. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ενδεχόμενα ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.